συμβαίνει και αυτή την ώρα. Πριν μια ημέρα περίπου, ομάδα τριών ρωσικών πολεμικών πλοίων, που περιλαμβάνει το δεξαμενό πλοίο Γιάλτσμα, πρόκειται για το μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο Vice Admiral Kyulakov και το πυραυλικό καταδρομικό Admiral Ustinov εντοπίστηκαν στα ανοιχτά των ακτών Μεγάλης Βρετανίας. Εκτός από το γεγονός ότι η εμφάνιση ρωσικών σε αυτή την περιοχή πλοίων είναι μεγάλη έκπληξη για το Ηνωμένο Βασίλειο, αποδείχθηκε ότι τα τελευταία δεν βρίσκονται μακριά από τη μεγάλη βάση του βασιλικού ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας, όπου βασίζονται υποβρύχια ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα. Αυτή τη στιγμή μια ομάδα πλοίων του ρωσικού ναυτικού εισέρχεται στη θάλασσα της Ιρλανδίας με προληπτική λειτουργία. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι θα πλέψουν γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ άλλων, αυτό θα μπορούσε να τους φέρει πιο κοντά στη μεγάλη υποβρύχια βάση Fastlane. Τελικά η διαδρομή που ακολουθούν μπορεί να είναι ακόμα πέρα από τον Ατλαντικό ωκεανό ή και τη μάχη. Αυτά τονίζει σε μήνυμά του το HL Saturn. Μεταξύ άλλων, γνωστό έγινε ακόμη ότι τα πολεμικά ρωσικά πλοία άρχισαν να εκτελούν περίεργους ελιγμούς, τώρα πλησιάζουν, μετά απομακρύνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και με τι ακριβώς συνδέεται τούτη κίνηση, ακόμη είναι άγνωστο. Κρίνεται αρκετά σοβαρό και από άλλες πηγές. Οι ακριμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ. Για άλλη μια φορά διώκομαι. Έχουν κλείσει το μεγάλο κανάλι μου. Ενημερώστε όσοι το ακούτε. Θα ανοίξει πάλι, ευτυχώς.